Ξέρουμε αυτές τις μέρες δειλά-δειλά όλες τις αδειοδοτήσεις που χρειάζεται να έχουμε για να κάνουμε τις πρώτες επεμβάσεις για την αναστήλωση της γέφυρας της Πλάκας. Είμαστε σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Γενική Διεύθυνση Νεωτέρων Μνημείων. Είμαστε σε συνεχή επαφή με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και εδώ τοπικά ο υπεύθυνος που θα είναι και για μένα είναι τιμή αυτό που δέχτηκε να είναι ο ίδιος στην πρώτη γραμμή θα είναι ο Γιώργος Οσμύρης, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ στην τετραμελή αυτή επιτροπή που έχουμε φτιάξει για να προχωρήσουμε το έργο. Εγώ θα έρχομαι σε επαφή και με τους Πολυτεχνείο τους μελετητές, θα ορίσει και το Πολυτεχνείο κάποιον και έχουμε ζητήσει τη βοήθεια της εταιρείας Τέρνα ΑΕ που μας την έδωσε απλόχερα πέρσι να μπορέσει να μας βοηθήσει. Πιστεύω αυτές τις μέρες να έχουμε νεότερα, γιατί μέσα στον Αύγουστο πρέπει να έχουμε λύσει τα πάντα που αφορούν αυτά που πρέπει να κάνουμε για το 2016. Καταλαβαίνετε, πρέπει να βγάλουμε φτερά και θα το πω άλλη μια φορά, η συνεργασία όλων λύνει τα θέματα. Ευχαριστώ που τον Γιώργο Τοσμήνη που είναι στην Επιτροπή και προσφέρθηκε να είναι επιτόπου. Θα υπάρχει και για τις πασαλώσεις που θα γίνουν και για άλλα θέματα και ένας εκπρόσωπος που θα μας δώσει το Πολυτεχνείο, αλλά θα είναι, εφόσον τελικά μας βοηθήσει από ό,τι φαίνεται η εταιρεία Τέρνα. Μίλησα με τον κύριο Γουρτζή, μίλησα με τα στελέχη τα μεγάλα της Τέρνα, θα είμαστε σε επαφή και πιστεύω μέσα από τη βδομάδα που έρχεται να κάνουμε τις πρώτες ενέργειες.